Τζονέ και μου πολύ αγαπημένα, κάνω αυτό το έκτακτο βίντεο για να απευθυνθώ στην πόλη στην οποία γεννήθηκα, στα Τρίκαλα και πιο συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο του νομού Τρικάλων. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των κατοίκων, των συμπατριωτών μου, διότι πραγματικά γνωρίζετε καλά ότι όλη μας η Ελλάδα καίγεται. Και επειδή άρχισαν να βάζουν φωτιές ποιοι άραγε και στο Βόλο, καίγεται η Λαμία, καίγεται ο Δομουκός, καίγονται όλα τα μέρη τρόερα από την πόλη μας, θα ήθελα λοιπόν σε όλους τους άρχοντες της πόλης των Τρικάλων, στους κατοίκους των χωριών των Τρικάλων, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και μάλιστα να σταθούμε στις επάλξεις περιφρούρησης του φυσικού μας πλούτου. Με πονά που η Ελλάδα μας καίγεται. Και επίσης θέλω να πω ότι επειδή στο δάσος του Περτουλίου πλέον υπάρχουν διάφορα συμφέροντα, δεν επεκτείνομαι σε αυτό, πρέπει πραγματικά από τους κατοίκους στις γύρω περιοχές να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Να γίνουμε εμείς εθελοντές διαφύλαξης του φυσικού μας πλούτου. Αν έχετε μηχανάκια, αυτοκίνητα, να μπορείτε συχνά πυκνά να επιτηρείτε τους χώρους όπου υπάρχουν τα δάση μας. Το πιο εύκολο θα ήταν, μπορεί να στοιχίζει όχι ιδιαίτερα ακριβά, να προμηθευτούμε όλοι από ένα drone. Μπορεί να πετά και σε απόσταση μάλιστα από το σπίτι μας 1 με 2 χιλιόμετρα, χωρίς κανείς να μας πάρει χαμπάρι, μπορούμε την περιοχή μας να την εποπτεύουμε. Γι' αυτό, αν μπορείτε να προμηθευτείτε ένα drone, είναι απαραίτητο στο κάθε σπίτι, όπως έχουμε το κινητό, έτσι ώστε συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της ημέρας να μπορεί ο χειριστής του, είναι πολύ εύκολος ο χειρισμός, να βλέπει τι γίνεται στην περιοχή του. Και το λέω αυτό, Τσονάκια μου, διότι αυτός που ψηφίστηκε με 41% είναι τόσο άχρηστος, μα τόσο άχρηστος, και δεν κάνει τίποτα, μα τίποτα, για να διασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα μείνει κάτι στη χώρα μας πράσινο. Αλλά ξέχασα. Τι πράσινο? Εμείς με το 41% ως Έλληνες θέλαμε να δούμε την Ελλάδα μπλε. Όμως με αυτόν που μας κυβερνά τώρα τη βλέπουμε μαύρη και στις φλόγες. Γι' αυτό λοιπόν, στα μέρη μου, στα Τρίκαλα, ο Δήμαρχος Τρικαίων, οι άρχοντες εκεί, οι πυροσβεστικοί, οι κάτοικοι, βρισκόμαστε σε έναν αγώνα και σε κανέναν πόλεμο. Διότι ο μόνος πόλεμος που υπάρχει είναι αυτό που δημιουργούν οι έχοντες την ικανότητα να δημιουργούν όλα αυτά τα εμπριστικά φαινόμενα. Γι' αυτό εγρήγορση τρικαλινή για να μην μας κάψουν τους πνεύμονες πρασίνου που ήδη κατακαίγεται ο Βόλος, η Λαμία, ο Δομοκός. Προσέξτε, οι σκέψεις και οι προσευχές μου όμως είναι για όλους τους Έλληνες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας που δοκιμάζονται φέτος το καλοκαίρι για ακόμα μια φορά, δυστυχώς. Σας αγαπώ, Τσονάκια μου, προσέξτε στα Τρίκαλα, προσέξτε.